θα μιλήσουμε για λογοτεχνία. Και θα μιλήσουμε για λογοτεχνία με μια εργάτρια εντός εισαγωγικών ή και εκτός εισαγωγικών, αν μου επιτραπεί ο όρος του αντικειμένου. Θα μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Παλαιολόγου, που είναι μεταφράστρια της ισπανόγλωσσης λογοτεχνίας στα ελληνικά. Έχει μεταφράσει μεταξύ άλλων έργα πολύ μεγάλων λογοτεχνών, του Μαρκές, του Θαφών κλπ. Δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί δεν είμαι ειδικός του χώρου. Καλησπέρα, κυρία Παλαιολόγου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Λοιπόν, καταρχάς θα κάνω μία ερώτηση εισαγωγική. Γιατί τα ισπανικά? Γιατί χόρευα και ήθελα να μάθω τι είναι αυτό που χορεύω και έμαθα ισπανικά. Α, και έτσι βρεθήκατε από τις πολιτικές επιστήμες και λοιπά, σιγά σιγά φτάσατε στη μετάφραση. Ναι, είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή, μακριά ιστορία. Okay. Τώρα, έχω την αίσθηση ότι η ισπανόγλωσση λογοτεχνία γνωρίζει μια άνθηση παγκόσμια, όχι βέβαια τα τελευταία χρόνια, εδώ και δεκαετίες. Σε ποιο βαθμό και σε ποιο εύρος την υποδεχόμαστε οι Έλληνες? Δηλαδή, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αναγνώστη, αλλά δεν προλαβαίνω να ακολουθώ τη σύγχρονη ξένη λογοτεχνία κατά πόδας. Έχω γνωρίσει παλιότερα, ας πούμε, τον Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε, τα τελευταία χρόνια τον Κάρλος Ρουίθ Θαφών. Αλλά ως εκεί, πόσοι από την ισπανόγλωσση παραγωγή γνωρίζουμε στα ελληνικά? Κοιτάξτε, αν κρίνω από τις εκδόσεις που γίνονται, υπάρχει αναγνωστικό κοινό. Mm-hmm. Βεβαίως και υπάρχει. Mm-hmm. Ναι, δεν είναι εύκολο να ακολουθεί κανείς το ρεύμα. Πρέπει να είσαι ένας μανιώδης αναγνώστης. Αλλά, ξέρετε, ανάμεσα σε όλη αυτή την παραγωγή, λίγα είναι τα πραγματικά ωραία βιβλία, εκείνα που θα μείνουν, εκείνα που θα πούν κάτι στον αναγνώστη, εκείνα που θα τον βοηθήσουν να κάνει ένα βήμα παραπέρα στη ζωή του. Οπότε καλό είναι να έχουμε ένα φίλο που ξέρει πέντε πράγματα και να το συμβουλευόμαστε όταν δεν μπορούμε να τα προλάβουμε εμείς όλα. Καλό, καλό αυτό, ναι. Άλλωστε υπάρχει το Facebook, υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και υπάρχουν και πολλές βιβλιοφιλικές σελίδες και λίστες. Ναι, και εκεί κανείς μπορεί να δει πράγματα και στήλες, να τα διαλέξει. Στήλες ένθετα σε εφημερίδες κλπ. Τα οποία είναι καλό κάποιος που ενδιαφέρεται πραγματικά να τα πάρει. Ναι, γιατί κυκλοφορεί, η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορεί κάθε καρδιά σκαρίδι, όχι μόνο. Δεν μιλάω μόνο για την ισπανόφωνη λογοτεχνία. Γενικώς. Θυμάστε τώρα τελευταία η Κάρμεν Μόλα. Mm-hmm. Η Πολυβραβευμένη και Πάταγος και δύο βιβλία της στα ελληνικά, το Κόκκινη Μαδρίτη και το Πορφυρό Δίκτυο και τόνα και τάλο και τούτο και εκείνο και είναι τρεις άντρες. Δεν είναι η Κάρμεν Μόλα. Είναι τρεις άντρες αυτοί που το γράφουν. Συντακτική ομάδα, ε. Δηλαδή εξωφρενικό. Αυτή είναι μια υπόθεση που αποκαλύφθηκε τώρα πολύ πρόσφατα, έτσι δεν είναι? Ναι, η αλήθεια δεν αποκαλύφθηκε. Το αποκάλυψαν. Το αποκάλυψαν γιατί ο τεράστιος εκδοτικός οίκος, ας πούμε, έδωσε πλανέτα, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ένα μεγάλο ποσό, ένα εκατομμύριο ευρώ. Και πόσο αλλιώς θα, στο δαδείο εννοώ, και πόσο αλλιώς θα έπαιρναν το ένα εκατομμύριο ευρώ με ένα ψεύτικο όνομα? Όχι. Μάλιστα, κατάλαβα. Έπρεπε να φανεί ποιοι ήταν. Αυτό το πράγμα είναι απάτη για μένα. Απάτη για τον αναγνώστη. Ναι, για τον αναγνώστη κυρίως. Δεν αξίζουμε αυτά τα παιχνίδια του μάρκετινγκ. Δεν τα αξίζουμε. Ναι, γιατί αυτό τώρα δεν ήταν, ας πούμε, ένα ψευδώνυμο απλώς. Δηλαδή, ένας άνθρωπος δεν ήθελε να πει την πραγματική του ταυτότητα. Και μάλιστα ψευδώνυμο γυναικείο. Ναι. Γιατί γυναικείο, αναρωτιέστε, γιατί γυναικείο? Ναι. Γιατί οι γυναίκες πουλάνε. Πουλάνε. Πουλάνε γιατί. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό ακριβώς. Ίσως και. Κοιτάξτε, την εκδοτική παραγωγή τη στηρίζουν γυναίκες. Οι γυναίκες που γράφουν βιβλία αισθηματικής φύσης. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Η Λένα Ιμαντά, εδώ στην Ελλάδα, η Δημουλίδου. Mm-hmm. Αυτοί στηρίζουν τους εκδοτικούς οίκους. Αυτές οι γυναίκες στηρίζουν τους εκδοτικούς οίκους και προχωράμε παραπέρα. Και μπορούν οι εκδοτικοί οίκοι να δώσουν και σε εμάς την πολυτέλεια να μεταφράσουμε. Εμπορικά δηλαδή τραβάνε το τρένο αυτές οι συγγραφείς. Οι γυναίκες. Αν θέλετε, μιλάμε και για γυναίκες σήμερα, γιατί υπάρχει μια τεράστια κίνηση συγγραφική στην ισπανόφωνη λογοτεχνία. Mm-hmm. Από γυναίκες. Αυτές κρατάνε το. Ναι. Ας πούμε, υπάρχει το Gothic, το λατινοαμερικάνικο Gothic.
Όλες γυναίκες. Αυτό, δυο από αυτές, ναι. Αυτό το ρεύμα ναι. έχει, ας πούμε, αυτό που αναφέρεται συγκεκριμένα τώρα, το λατινοαμερικάνικο γκώθικ που εκφράζεται από γυναίκες συγγραφείς, έχει, το έχουμε στα ελληνικά, έχει μεταφραστεί. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει, ας πούμε, ένα βιβλίο της Μόνικα Οχέδα, το Μαντίμπουλα, από τις εκδόσεις Καρύφημα, που έχουν κάνει ακόμα ένα βιβλίο, της Μαρία Φερνάντα Μπουέρο, η οποία είναι και αυτή από το Εκουαδόρ, όπως και η Μόνικα Οχέδα, τις Κοκορομαχίες. Τα έχει μεταφράσει και οι δυο συνάδελφοι, η Ιφηγένεια Ντούμη, εξαιρετικά. Υπάρχει από τις εκδόσεις Πατάκη ένα βιβλίο της Μαριάννα Ενρίκες, που είναι από την Αργεντινή. Υπάρχει από τις εκδόσεις Απόπειρα ένα βιβλίο της Μαρία Λουίσα Μπομπάλ, που είναι από τη Χιλή. Δεν ξέρω τι άλλο ετοιμάζεται. Μπορεί να ετοιμάζεται και κάτι άλλο. Πάντως υπάρχουν ακόμα γυναίκες πολλές αυτό το η Μαρία Φερνάντα Μπουέρο είναι συγκλονιστική. Οι Ενρίκες είναι, δεν ξέρω, είναι φόβος και τρόμος αυτές οι γυναίκες. Είναι στο πεδίο του φανταστικού, είναι συγκλονιστικές. Αμερικανό είναι ένα υβρίδιο. Ένα υβρίδιο επιστημονικής φαντασίας, κυβερνοπάνκ, οικοτρομοκρατίας. Είναι βιβλία που απαντάνε σε σημερινές ερωτήσεις. Είναι πολύ σύγχρονο δηλαδή το περιεχόμενο. Ναι. Πάρα πολύ ναι. σύγχρονο. Αυτό δεν μειώνει καθόλου τον τρόπο. Είναι νέες οι γυναίκες αυτές. Είναι από το 1975 και μετά γεννημένες οι περισσότερες. Και αυτό εδώ, πιστέψτε με, έχω διαβάσει τα περισσότερα στη γλώσσα τους, δεν μειώνει καθόλου την αξία τους ως λογοτεχνία. Γράφουν συγκλονιστική λογοτεχνία όλες. Μα δεν νομίζω ότι είναι θέμα και ηλικίας. Δηλαδή το ταλέντο και ο τρόπος που διαχειρίζεσαι τη γραφή δεν είναι απαραίτητα. Οπωσδήποτε τα χρόνια δίνουν μια εμπειρία και μια. Εμπειρία, ναι, έτσι, και ανοίγεις ορίζοντες στην έκφραση. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν είναι απαραίτητο. Και γράφουν, και ξέρετε ποιο είναι το συγκλονιστικό, ότι οι γυναίκες γράφουν και μέσα τη γυναικεία τους φύση. Δηλαδή, γράφουν μέσα από την επαφή τους με τα παιδιά τους ή τα παιδιά άλλων γυναικών, μέσα από την ικανότητα ή την ανικανότητά τους να κάνουν παιδιά, μέσα από τη θέση τους να είναι μανάδες, να είναι σύζυγοι, να είναι ηρωμένες, να είναι νοικοκυρές, να είναι εργαζόμενες. Αυτές οι πολλαπλές υποστάσεις δηλαδή που οι γυναίκες αναγκάζονται να έχουν στην καθημερινότητά τους. Ακριβώς. Και έπειτα κουβαλάνε και μια παράδοση. Μια παράδοση μαζική, πώς το λέμε, έτσι, κάπως φαλοκρατική. Και έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτό. Στην ίδια τη λογοτεχνία, θέλω να πω. Και έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτό. Επειδή πήγαμε στην Λατινική Αμερική και αυτό πραγματικά είναι ένα από τα έτσι πολύ εντυπωσιακά του ισπανόγλωσσου κόσμου, ότι έχει την Ιβηρική Χερσόνησο φυσικά, που και εκεί μέσα υπάρχουν διαχωρισμοί και τομές, και έχει και το κομμάτι της Λατινικής Αμερικής που είναι τεράστιο, είναι αχανές φυσικά, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Η ισπανική γλώσσα είναι η δεύτερη γλώσσα στον κόσμο μετά τα αγγλικά. Είναι ενιαίες. Οι κεντρικές οπτικές και οι προβληματισμοί που εκφράζονται είναι ενιαίες ή υπάρχουν χονδρικές τομές? Δηλαδή η λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία είναι πιο πολιτική από την ισπανική? Κοιτάξτε, ας μιλήσουμε για τη σύγχρονη λογοτεχνία, γιατί ναι, βέβαια. Έχει άλλα κριτήρια. Λοιπόν, η σύγχρονη λογοτεχνία είναι σύγχρονη. Ο κόσμος είναι ένας πια, το ξέρουμε. Ο κόσμος είναι ένας. Μετά τα κοινωνικά δίκτυα, μετά το ίντερνετ, ο κόσμος είναι ένας πια. Άρα οι προβληματισμοί είναι ίδιοι. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν θέματα εντοπιότητας. Άλλος είναι ο δικτάτορας στην Κούβα και άλλος είναι ο δικτάτορας στη Βενεσουέλα. Αλλά είναι δικτάτορας. Όταν κανείς θέλει να μιλήσει για την ελευθερία, για τη στέρηση της ελευθερίας, θα μιλήσει μέσα από μια διαφορετική κουλτούρα, γιατί άλλη κουλτούρα έχει Κούβα, άφρο περισσότερο, άλλη κουλτούρα έχει η Βενεσουέλα. Όμως θα μιλήσουν για το ίδιο πράγμα.
Γιατί η Λατινική Αμερική, όπως ξέρουμε, μαστίζεται από τις δικτατορίες, από αυταρχισμό, από τους ναι. τους στρατηγάκους, από τον αυταρχισμό. Αλλά, ξέρετε, παρατηρεί κανείς μέσα από τη λογοτεχνία της ότι ο κόσμος ξυπνά. Ο κόσμος πια δεν είναι αναλφάβητος στη Λατινική Αμερική. Ο κόσμος επικοινωνεί με τον υπόλοιπο κόσμο μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Ακόμα και όταν αυτό δεν επιτρέπεται, όπως στην Κούβα. Θυμάστε τι έγινε τώρα τελευταία στην Κούβα. Mm-hmm. Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Και αυτό αποτυπώνεται στη λογοτεχνία. Και δεν είναι. Η λογοτεχνία πια είναι σχεδόν υβριδική. Δηλαδή θα βρεις μέσα και tweets. Θα βρεις μέσα και αναρτήσεις από το Facebook. Ακόμα και τις πιο, πιο αναπάντηχες μορφές του λόγου, δηλαδή. Θα βρεις φωτογραφίες. Θα βρεις πρόζα και ποίηση μαζί. Είναι πολύ ωραίο αυτή η υβριδική λογοτεχνία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και απ' την άλλη. Ναι. Πείτε μου. Όχι, εγώ δεν ήθελα να σας διακόψω. Νόμιζα ότι είχατε ολοκληρώσει. Ήθελα να αναφέρω ότι βλέπουμε και μέσα στο πλαίσιο της Ισπανίας να αναπτύσσονται έτσι, με κάποιον αυτόνομο τρόπο. Τοπικές λογοτεχνίες, δηλαδή η καταλανική ασφαλώς, η οποία έχει σημαντική παραγωγή, η βασκική, έτσι δεν είναι, και εκφράζουν και μια τοπική ατζέντα, κάποια τοπικά αισθήματα, ας πούμε, αυτές. Βέβαια, οπωσδήποτε. Δεν παρακολουθώ πάρα πολύ τις επιμέρους λογοτεχνίες, εκτός κι αν ένα βιβλίο πραγματικά ξεχωρίσει, όπως είναι αυτό το τελευταίο που κάνω τώρα, της Σολά. Mm-hmm. Ένα πραγματικά συγκλονιστικό βιβλίο, αλλά δεν είναι εθνικιστική η λογοτεχνία τους. Υπάρχει οπωσδήποτε και αυτή, ειδικά στην Καταλωνία που ο εθνικισμός δίνει και παίρνει. Mm-hmm. Αλλά ένα βιβλίο θα ξεχωρίσει όταν δεν είναι εθνικιστικό, όταν δεν ασχολείται με τα ζητήματα του εντοπιότητας, ας πούμε. Θα ξεχωρίσει όταν μιλήσει τη γλώσσα όλου του κόσμου, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί προφανώς μπορεί να ταυτιστεί πιο εύκολα οποιοδήποτε με αυτό. Όταν τα προβλήματα που μεταφέρει είναι ανθρώπινα, δηλαδή με μια ευρεία έννοια, ναι, βέβαια. Βέβαια, δεν ομφαλοσκοπούν, κάτι που από το οποίο υποφέρει, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα υπέφερε η ελληνική λογοτεχνία. Είναι ανοιχτή στον κόσμο. Είναι ανοιχτή στον κόσμο, στην κουβέντα με τον κόσμο, με τα σύγχρονα ζητήματα. Δεν έχουν, εμείς κολλήσαμε κάποια στιγμή στο εμφύλιο. Mm-hmm. Και είπαμε και πάθαμε να ξεκολλήσουμε από εκεί. Και οι Ισπανοί είχαν εμφύλιο. Όχι, δεν κόλλησαν. Ανοίχτηκαν αλλού, σε άλλα πεδία. Πήγαν μπροστά στη λογοτεχνία τους. Εδώ έφτασε το 2000 για να διαβάσουμε δύο βιβλία που δεν κοιτάζουν τον αφαλό τους. Έτσι δεν είναι? Πραγματικά, δηλαδή, γενικά ο προσανατολισμός της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα από μόνο του. Και βέβαια, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχει συμβεί τώρα με την πλατφόρμα, πώς το καλό τη λένε. Την Greek Lit. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό. Ναι, και ελπίζω αυτό και πραγματικά λέω, είναι εντυπωσιακό. Είδα ότι υπήρχε. Πρέπει να βγει έξω η ελληνική λογοτεχνία, γιατί την τελευταία δεκαετία έχουν γραφτεί υπέροχα βιβλία. Είδα ότι υπέροχη ποίηση, υπέροχη πρόζα, δοκίμιο. Είδα ότι υπήρχε καλή παρουσία και στην Διεθνή Έκθεση στη Γερμανία. Και όντως αυτό είναι. Στη Γαλλία. Ναι. Είναι ένα από τα θέματα στα οποία έτσι τα έχω σημειώσει στην ατζέντα μου και θέλω να μιλήσω για αυτά σε κάποια επόμενη εκπομπή. Ανοιγόμαστε. Αυτό, να ανοιχτούμε έξω επιτέλους στον κόσμο. Αμάν πια. Αυτό θα δώσει και τεράστιο κίνητρο, νομίζω, σε νέους ανθρώπους που θέλουν να γράψουν. Ναι. Σε ανθρώπους να γράψουν. Έχουμε φίλους Ισπανούς μεταφραστές, οι οποίοι είναι σχεδόν ελληνόφωνοι πια. Ελληνίστας. Ξέρουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Περιμένουν πώς και πώς να επιδοτηθούν. Γιατί κάποιος πρέπει να τους πληρώσει. Αυτό δεν είναι περίεργο. Για όσους δεν το πολύ ξέρουν, εγώ έχω διαβάσει στα ελληνικά, έχω δει εξαιρετικά βιβλία, ας πούμε, για παράδειγμα, στα φλαμανδικά που έχουν γραφτεί και επιδοτείται από τα φλαμανδικά σε πολλές γλώσσες η μετάφρασή τους. Και έτσι τα διαβάζουμε και στα ελληνικά και είναι εξαιρετικά. Το,
Το τελευταίο βιβλίο που κάνω εγώ τώρα επιδοτείται από την καταλανική, από την κυβέρνηση καταλανικής αυτονομίας ή δεν ξέρω από ποιο υπουργείο, τέλος πάντων, υπουργείο τους. Της γλώσσας τους. Ναι, ναι, θέλουν να κάνουν τη γλώσσα τους προς τα έξω. Είναι τελείως φυσιολογικό αυτό. Γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς. Μακάρι να ήρθε η ώρα να το κάνουμε και να δούμε, να δούμε πολλά πάνω σε αυτό. Το ελπίζω. Και τώρα ήθελα να γυρίσουμε λίγο την κουβέντα στο ίδιο το έργο της μετάφρασης. Γιατί είναι ευκαιρία, νομίζω, που συζητάμε με μια επαγγελματία μεταφράστρια. Η μετάφραση είναι περισσότερο αγώνας ή χαρά? Η μετάφραση είναι ανάπτυξη στήλβοντος πλάτο. Η μετάφραση είναι 24 ώρες το 24ωρο. Δεν σταματάει, δεν κλείνει. Πάνω κατά πάνω θα κοιμάσαι και θα πεταχτείς και θα πεις «Οπ, αυτό είναι». Θα είναι μια λέξη, θα είναι μια ιδέα. Λοιπόν, εκτός από αυτή τη δουλειά, εμείς κάνουμε και μια άλλη. Είναι να προτείνουμε στους εκδοτικούς οίκους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Α, κάνετε scouting, κάνετε scouting δηλαδή. Scouting δεν θα το έλεγα ακριβώς. Αυτό το κάνουν άνθρωποι που είναι έξω. Αλλά οπωσδήποτε κάνουμε κάποιες προτάσεις. Και όσο πιο καλή είναι η σχέση μας με τον εκδοτικό, τόσο πιο δεκτικός είναι και ο εκδοτικός απέναντι στις προτάσεις μας. Ωραία. Λοιπόν, και αυτό απαιτεί δουλειά, απαιτεί διάβασμα. Οπωσδήποτε. Διαβάζουμε περιοδικά, διαβάζουμε τα ίδια τα βιβλία οπωσδήποτε, διαβάζουμε τα βιβλία που μας στέλνουν να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε αν αξίζει τον κόπο ή όχι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι 24 ώρες το 24ωρο δουλειά. Και είναι μια δουλειά που δεν πληρώνεται όσο θα έπρεπε να πληρώνεται. Δυστυχώς. Στην Ελλάδα, ή διεθνώς? Εμείς είμαστε και τυχεροί, μπορώ να σας πω, γιατί το όνομά μας μπαίνει και στο εξώφυλλο. Αν κανείς διεκδικήσει, μπορεί να φτάσει με τη δουλειά του και με τον αγώνα του, τέλος πάντων με την απέτησή του, σε ένα καλό σημείο. Έξω η κατάσταση είναι έξω. Θα μιλήσω για την Ισπανία. Είναι βιομηχανία. Μάλιστα. Βιομηχανία. Γι' αυτό και, να, ας πούμε, εγώ τώρα κάνω αυτό το καταλανικό βιβλίο και έχω δίπλα μου τη μετάφραση, γιατί τα ισπανικά μου είναι πολύ καλύτερα από τα καταλανικά, έχω δίπλα μου την ισπανική μετάφραση, η οποία είναι άθλια. Μάλιστα. Άθλια. Αντί να βοηθάει, βάζει εμπόδιο. Είναι το ένα βιβλίο μετά το άλλο. Γιατί είναι μεγάλη η εκδοτική οίκη, είναι μεγάλη η παραγωγή, είναι τεράστια. Πρέπει να καλύψει ολόκληρη τη Λατινική Αμερική, φανταστείτε. Ναι. Εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να διαβάσουν. Οι μεταφραστές, λοιπόν, εκτός από μεταφραστές οι οποίοι πια έχουν κάνει καριέρα, έχουν εδραιωθεί στο χώρο κλπ. Οι περισσότεροι μεταφραστές, εκείνοι που αρχίζουν, εκείνοι που είναι 2-3 χρόνια, 10 ίσως. Καμιά φορά, κάνουν παραγωγή εργοστασιακή. Φασόν που λέγαμε παλιά. Φασόν, κανονικά. Και αυτό είναι κρίμα. Είναι πολύ κρίμα. Είναι κακό για τη λογοτεχνία την ίδια. Είναι κακό για τη λογοτεχνία, είναι κακό για τους εκδοτικούς, είναι κακό για τους μεταφραστές. Δεν ξέρω και τι απαιτήσεις έχει ο κόσμος. Εδώ οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Το βλέπω κάθε μέρα. Το βλέπω κάθε μέρα από τις κριτικές. Την κριτική που κάνουν οι φίλοι και συνοδοιπόροι εκεί στο Facebook. Το βλέπω κάθε μέρα. Διαβάζεις ένα βιβλίο, θα γράψεις κάτι, θα γράψεις ένα κομμάτι. Θα παραπονεθείς, θα γκρινιάξεις για τη μετάφραση αν δεν είναι καλή. Ναι, συχνά, βέβαια. Αυτό είναι πολύ θετικό. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Πώς είναι να βουτάς πρώτος σε ένα έργο και μετά να πρέπει να το μεταφέρεις ακέραιο στους άλλους? Ακέραιο δεν μεταφέρεται ποτέ. Θα έχει κοπεί κάτι. Κάποιες φέτες θα έχουν φύγει. Αλλά εκείνο που είναι ο στόχος να μεταφέρεις είναι, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω, μπορεί να είναι και ύφος, την ουσία της γλώσσας, όχι την ουσία του story. Ναι, κατάλαβα. Την ουσία της γλώσσας. Δηλαδή είναι σημαντικό να στέκεσαι στις λέξεις και είναι σημαντικό να ξέρεις καλά τη δική σου γλώσσα. Δεν έχει τόσο σημασία να ξέρεις τη γλώσσα από την οποία μεταφράζεις, όσο τη δική σου τη γλώσσα, τη μητρική σου, εκεί παίζεται η μετάφραση. Έχω την αίσθηση ότι συχνά πολλοί αναγνώστες θεωρούμε το μεταφραστή ένα απρόσωπο μεσολαβητή, αλλά νομίζω ότι δεν είναι καθόλου έτσι. Υπάρχει χώρος για την προσωπικότητα του μεταφραστή στο έργο της μετάφρασης?
Καλό θα ήταν να μην μπαίνει η προσωπικότητά μας εκεί μέσα. Τι εννοούμε προσωπικότητα? Έχω διαβάσει μεταφράσεις του Κουμανταρέα. Και βγαίνει ο Κουμανταρέας, δεν βγαίνει ο συγγραφέας. Κατάλαβα τι λέτε. Καταλάβατε τι εννοώ? Ναι, ναι, ναι. Καλό ναι. Είναι εμείς αυτό που θέλουμε, ή αυτό που πρέπει μάλλον να κάνουμε, αυτό στο οποίο στοχεύουμε, είναι να καταλάβουμε το συγγραφέα. Τι έχει στο μυαλό του, ποιος είναι ο συγγραφέας, τι έχει στο μυαλό του. Με ποιον μιλάει εκείνη τη στιγμή που γράφει. Αυτό δεν ξέρω αν τον υπηρετείτε, με κάποιο τρόπο, ναι. Τον υπηρετείτε το συγγραφέα. Ναι, ναι. Με όλες μας τις δυνάμεις. Το συγγραφέα υπηρετούμε. Το συγγραφέα υπηρετούμε, κανέναν άλλον. Ναι, ούτε τον αναγνώστη, ούτε τον εαυτό μας. Το συγγραφέα. Εντυπωσιακό. Είμαστε οι αυλικοί του. οι αφοσιωμένοι του. Ναι, αυτό είμαστε. Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό. Για να φτάσει εσάς ο συγγραφέας, όχι ο μεταφραστής. Σωστό, σωστό. Και αυτός... Είναι υπόδειγμα mm-hmm. πώς έχει φτάσει ο Θερβάντες σε εμάς. Μιλώ για την τελευταία μετάφραση του Δον Κιχώτη mm-hmm. από τη Μελίνα Παναγιωτή, την οποία εγώ χρησιμοποιώ ως λεξικό πλέον. Κατάλαβα. Καταλάβατε. Ναι, 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 ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Κυρία Παλαιολόγου, λυπάμαι που δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Εγώ και ευχαριστώ. Εύχομαι να τη συνεχίσουμε με κάποια ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά που είπατε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας.